Ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου, όχι μόνο της Καβάλας αλλά πανελλαδικά, φαίνεται πως σιγά σιγά παίρνει το δρόμο για την υλοποίησή του. Έτσι, από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει στον ΟΑΕ Καβάλας η επεξεργασία των στοιχείων για την προσωρινή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 1.600 επαγγελματιών που με αίτησή τους ζήτησαν να υπαχθούν σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά αιτήματα και διεκδικήσεις, έτσι δεν είναι μόνο αυτά. Ορισμένα από αυτά, αρκετά θα έλεγα ίσως, γίνονται αποδεκτά. Βέβαια, μέσα αυτή τη λέλαπα που επικρατεί, φαίνονται σαν σταγόνα στον ωκεανό. Εν πάση περιπτώσει, για το συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε, αναμέναμε την περιβόητη υπουργική απόφαση που θα έθετε σε ισχύ ένα άρθρο του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε πριν από 2,5 μήνες και αφορούσε τη δυνατότητα επιλογής των ασφαλισμένων του ΟΑΕ να κατεβούν μέχρι και 2 ασφαλιστικές κατηγορίες. Αυτό πλέον έγινε, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Οι συνάδελφοι που θέλουν να κατεβούν μέχρι 2 ασφαλιστικές κατηγορίες και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή είτε πληρώνουν κανονικά είτε είναι σε ρύθμιση στην οποία πηγαίνουν κανονικά, μπορούν με αίτησή τους να κατεβούν μέχρι 2 ασφαλιστικές κατηγορίες. Αυτοί που θέλουν να το πράξουν άμεσα πρέπει μέχρι αύριο, τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουνίου για την Καβάλα, να κάνουν την κατάλληλη αίτηση στο τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕ για να τρέξει αυτή η μείωση από το τέταρτο δίμηνο, δηλαδή το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, δηλαδή αυτή η μείωση θα φανεί στο εκαθαριστικό του Σεπτέμβρη. Όποιος κάνει από την επόμενη εβδομάδα θα πάει ένα δίμηνο πίσω. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι, πλειονότητα των συναδέλφων οι οποίοι μπορούν να τύχουν αυτής της ρύθμισης, θα πάει να κάνει αυτή την αίτηση, διότι οι 2 κατηγορίες είναι περίπου 150 ευρώ το δίμηνο στο συνταξιοδοτικό. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες βρέθηκε τελικά μετά από διαπραγματεύσεις η χρυσή τομή ανάμεσα στην πολιτεία και τους εμπόρους για την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης των εμπόρων. Προχθές τη ημέρα Δευτέρα είχαμε διοικητικό συμβούλιο στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Όπως είναι φυσικό, ήμουνα παρών. Έχουμε πολλά και κέρια θέματα τα οποία μας απασχολούν και πρέπει να έχουν να τυχάνουν άμεσες λύσεις. Στείλαμε ξανά στην καινούργια κυβέρνηση όλες τις θέσεις και προτάσεις Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου όσον αφορά την εμπορική επιχείρηση, κάτι το οποίο το κάνουμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα, αλλά εν ώψη της νέας κυβέρνησης θεωρούσαμε επιτακτική την ανάγκη να το πράξουμε. Ένα άλλο θέμα που έχουμε και είναι πάρα πολύ συζητημένο τους τελευταίους μήνες είναι όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις και σε καλό δρόμο με το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Ελλάδος για να κάνουμε την κλαδική σύμβαση του εμπορίου. Νομίζω ότι τις επόμενες 1-2 εβδομάδες θα έχουμε τελειώσει το θέμα, φυσικά συνενετικά και οι δύο, και νομίζω ότι και οι δύο οι κοινωνικοί εταίροι θα είμαστε ευχαριστημένοι με αυτή την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης εμπορίου. Τα βασικά σημεία είναι το εξής, ότι εμείς πάντα λέμε ότι πρέπει να ισχύουν οι κλαδικές συμβάσεις, πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι μεταξύ τους να τα βρίσκουν και να μην γίνεται με πράξη νόμου από την εκάστοτε κυβέρνηση. Φυσικά αναμενόμενα πάμε σε κάποια μείωση, ωστόσο δεν έχει καμία σχέση με τη μείωση όπως ισχύει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Τέλος, έξαλλη είναι η υπεύθυνη στον Εμπορικό Σύλλογο με την τελευταία διαφήμιση της αλυσίδας πολυκαταστημάτων Τζάμπο, την οποία τη θεωρούν δυσφημιστική για τους εμπόρους και τους μικροεπιχειρηματίες, καθώς περνά μηνύματα εις βάρος των εμπόρων. Μάλιστα, προτίθενται για το λόγο αυτό να κινηθούν δικαστικά εναντίον της εταιρείας.
Ρε τζάμπο που σας χρειάζεται. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί και μας πειράζει πάρα πολύ είναι μία διαφήμιση τελευταία ενός μεγάλου πολυκαταστήματος η οποία μας δείχνει, ουσιαστικά μας λέει ότι είμαστε κλέφτες, ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας. Έτσι είναι μία διαφήμιση η οποία θεωρούμε ότι μας δυσφημεί κατάφορα και πήραμε την απόφαση σαν Εθνική Συνομοσπονδία να κινηθούμε νομικά. Αυτά λίγο πολύ ήταν τα βασικά τα θέματα, πέραν των άλλων. Γιατί εν λόγω διαφήμιση, την οποία και εγώ την έχω ακούσει, οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι μικροεπιχειρηματίες θεωρούν ότι η διαφήμιση αυτή είναι υποτιμητική για τον ρόλο τους. Φυσικά είναι και είναι, φυσικά είναι και υποτιμητική, είναι και δυσφημιστική. Νομίζω ότι υπάρχει και δόλος, έτσι όλα αυτά θα ψάξουμε και θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά για το περιεχόμενο της διαφήμισης, γιατί νομίζουμε ότι μας αδικεί κατάφορα έτσι όπως είναι στημένη και έτσι όπως περνάει κάποια μηνύματα, που θέλει μάλλον να περάσει κάποια μηνύματα η συγκεκριμένη διαφήμιση. Θεωρείται ακριβώς ότι αυτά τα μηνύματα που προσπαθεί να περάσει είναι υπέρ των μεγάλων αλυσίδων πολυκαταστημάτων και το να αποφύγουν οι καταναλωτές τις αγορές από την αγορά της πόλης, από τους επαγγελματίες. Ναι, είναι αθέμητος ανταγωνισμός, έτσι, και είναι και προσβολή για όλες τις άλλες επιχειρήσεις.